8 ημέρες μετά την επιστροφή των μαθητών του Λυκείου στα Θρανία, τα κρούσματα αυξάνονται με αποτέλεσμα να κλείνουν όλο ένα και περισσότερα τμήματα ή ακόμη και ολόκληρα σχολεία. Έχει υπάρξει μέσα σε ελάχιστες ημέρες ένας τριπλασιασμός των λυκείων που βρίσκονται σε μερική ιολική αναστολή. Συνολικά 40 λύκεια και ειδικά σχολεία έχουν αναστείλει για 14 ημέρες τα μαθήματα διαζώσης, ενώ τουλάχιστον ένα τμήμα έχει κλείσει σε 231 σχολικές μονάδες. Παρά τη διενέργεια των ελέγχων με self-test, δύο φορές την εβδομάδα η διασπορά επιμένει και εντείνει την ανησυχία. Το Σάββατο ένα παιδί από τη δικιά μου την τάξη έκανε το self-test, βγήκε θετικός. Και δεν έχει κλείσει το τμήμα μας ακόμα. Ζητάνε το μοριακό, αλλά επειδή αργεί, καθυστερεί να βγει το αποτέλεσμα, περιμένουμε. Από την περασμένη εβδομάδα που ξεκίνησε η διαδικασία των self-test, έχουν γίνει 1.070.000 έλεγχοι και έχουν βρεθεί 1.550 θετικοί μαθητές και εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν και γονείς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να έρχονται σχολείο γιατί δεν είναι τόσο ασφαλής. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αρνούνται πεισματικά να προβούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Όπως ο μαθητής που βλέπετε να βρίσκεται μόνος του στο προαύλιο χώρο Λυκείου της Θέρμης, καθώς για δεύτερη ημέρα δεν προσκόμισε βεβαίωση ότι βρέθηκε αρνητικός σε self-test. Το παιδί επικαλείται ότι έχει δικαίωμα να παραμείνει στην τάξη και να παρακολουθήσει το μάθημα. Μήνυσα και τον πατέρα διότι μου επιτέθηκε με αχαρακτήριστες εκφράσεις. Μετά την άσκηση δίωξης από τον εισαγγελέα, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας. Μη φοβάσαι τίποτα. Αυτή ήταν η δεύτερη σύλληψη γονέα μέσα σε λίγες ημέρες με αφορμή την άρνηση να υποβληθούν τα παιδιά τους σε self-test. Και η μητέρα του πρώτου μαθητή από τον Εύωσμο βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια για να συμπαρασταθεί στον 58χρονο.